Και να αλλάξουμε λίγο, να πάμε και στο θέμα του κυρίου Μπελέρη, επειδή μίλησε ο Νίκος γι' αυτό. Είχαμε για πρώτη φορά την αντίδραση του, απάντηση, μια παρέμβαση από τον Έντι Ράμα, ο οποίος κατηγορεί την Ελλάδα ότι μπλέκει στα εσωτερικά της Αλβανίας ουσιαστικά. Ένα σχόλιο γι' αυτό, Νίκο. Εγώ θα έλεγα πρώτα απ' όλα είναι πολύ στριμωγμένος αυτή τη στιγμή ο κύριος Ράμα, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιδρά. Το θέμα έχει πάει και στην Κομισιόν, άσχετα αν ο κύριος Σκινάς είναι Έλληνας αντιπρόεδρος, είναι στέλεχος, είναι από τους βασικούς παίκτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα λοιπόν το θέμα έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παρέμβει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δεν είναι καλό το κλίμα για την Αλβανία αυτό. Και ξέρει ο κύριος Ράμα ότι οποιαδήποτε προοπτική της χώρας του περνάει από την Αθήνα, στο κομμάτι που πάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει το θέμα του καθορισμού της ΑΟΣ με την Ελλάδα, που και αυτό είναι σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Λοιπόν, αυτή η αντίδραση δείχνει ακριβώς το μέγεθος της πίεσης που ασκείται αυτή τη στιγμή στον Έντι Ράμα, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις και εκεί στο εσωτερικό της Αλβανίας. Δηλαδή, όπως είδαμε στην Κροατία τη σύγκρουση Προέδρου Πρωθυπουργού, βλέπουμε και στην Αλβανία τη σύγκρουση του κ. Ράμα με την δική του αντιπολίτευση. Ωστόσο, υπάρχει ένα ερώτημα, συναδελφοί. Πού αποσκοπεί ο Ράμα με αυτήν την επιθετική στάση που κρατά κατά της χώρας μας? Νίκο, να ξεκινήσουμε από σένα. Ναι, ναι, νομίζω το κομμάτι της μειονότητας είναι ένα αγκάθι για τον κύριο Ράμα. Δηλαδή, το σχέδιο που υπάρχει είναι να πάρει τις περιουσίες των Ελλήνων στη Χιμάρα. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Μέσω στρατηγικών λεγόμενων επενδυτών. Ακριβώς. Οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο, απλώς αχυράνθρωποι του κύριου Ράμα, οι οποίοι εμφανίζονται στην περιοχή και αγοράζουν ή προσπαθούν να πάρουν περιουσίες, είτε με τα κληρονομητήρια, είτε με βάση τον νόμο που υπάρχει στην Αλβανία, που τον άλλαξε ο κύριος Ράμα. Και υπάρχουν και αντιδράσεις και από Αλβανούς πολίτες. Αλβανούς και υπηκότητας αλβανικής, γιατί και οι πολίτες που ζουν στη Χιμάρα, στην Βόρεια Ήπειρο, είναι Αλβανοί πολίτες ελληνικής υπηκότητας, αναγνωρισμένη μειονότητα. Και λένε ουσιαστικά ότι μας ανήκουν αυτά τα σπίτια, μας ανήκει αυτό το κομμάτι γης στην Αλβανική Ριβιέρα, που έχει μεγάλη αξία τουριστική. Αλλά ενώ μας ανήκουν, νιώθουμε ότι είμαστε ενοικιαστές και δεν μας τα αναγνωρίζει η κυβέρνηση. Ένα σχόλιο, Σοφία, και από εσένα. Είδαμε πάρα πολλές αντιδράσεις όλο αυτό το διάστημα. Ούτως ή άλλως λύγει και η προθεσμία, όπως λέμε, για να δούμε τι θα γίνει και με τον δήμαρχο της Χιμάρας, τον κύριο Φρέντι Πελέρη. Ήταν πράγματι και η παρέμβαση του Έντι Ράμα. Και ανέφερε να πούμε και κάτι άλλο, ότι η ελληνική κυβέρνηση, όπως ανέφερε, κάνει παρέμβαση στην δικαιοσύνη της Αλβανίας. Βέβαια, κάτι τέτοιο, όπως είπε και ο κύριος Ελευθερόπουλο, είδαμε και παρέμβαση από την Κομισιόν και από αλλού και από δημάρχους. Θα φανεί πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Ο κύριος Μπελέρη επίσης έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες αρκετές δηλώσεις ότι πρόκειται για μια παράνομη κράτηση, όπως αναφέρει και ο ίδιος. Θα φανεί και θα έχουμε εξελίξεις, γιατί όλα αυτά θα κρίνουν και το πώς θα είναι και η Ελλάδα απέναντι στην Αλβανία το επόμενο διάστημα. Και πριν κλείσουμε, ένα σύντομο σχόλιο και τους δυο σας. Νίκο, διαβάζω εδώ στα νέα, σελίδα 12, ρεπορτάζ του Δημήτρη Μανιάτη. Κινήματα ανησυχίας για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, και ο Ευφλίδης Τσακαλώτος, με συνέντευξή του στην Μακεδονία της Κυριακής, αναφερόταν σε ένα σοκ που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ για την επανίδρυση των οργανώσεων και των δομών του. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε έναν κύκλο εσωστρέφειας. Να δούμε αν αυτός έχει ημερομηνία λήξη την ημέρα της εκλογής του νέου Προέδρου του ή της νέας Προέδρου του, ή θα έχει και επιπτώσεις την επόμενη μέρα. Είναι ένα κρίσιμο στοίχημα. Έχει οδύνες ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σοκαριστικό το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών και μπορεί να θέλει να σκεπαστεί από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τόσο στο κομμάτι που αφορά τη δολοφονία του Μιχάλη ή αυτό που θα δούμε μπροστά μας που θα εξελίσσεται. Το είχαν αρκετές εφημερίδες πρωτοσέλιδο τις εξελίξεις στα εργασιακά και στο συνταξιοδοτικό. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει κενό ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τον κύριο Πολάκη και αυτός να πυροδοτεί από τη δική του πλευρά τις εξελίξεις. Τους αρχηγούς που μπορεί να είναι περισσότεροι υποψήφοι το Σεπτέμβριο από ό,τι είναι αυτοί που ξέρουμε. Έχει ακόμα δρόμο. Έχει ακόμα και πολύ δρόμο. Γενικότερα στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Σοφία, ένα σχόλιο για εσένα. Πάντως είναι μια ευκαιρία, όπως αναφέρουν και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν να υπάρξει ένα restart. Θα δούμε και το τι θα συμβεί και μόλις με την εκλογική διαδικασία που περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν έτσι πάρα πολλές έντονες διεργασίες, πολλά πρόσωπα. Ακούμε πολλά και από τους υποψήφιους αρχηγούς για επανεκκίνηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται ένα σοκ. Οπότε θα αναμένουμε έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Έχουν ενδιαφέρον αυτές οι εργασίες, παρά το γεγονός ότι γίνονται αυγουστιάτικα, έτσι, γιατί ναι, το Σεπτέμβριο θα έχουν την εκλογή. Όντως. Μάλιστα. Και τη ΔΕΘ, φυσικά, όπως ξέρουμε, ναι, είναι ο μήνας της Διεθνούς Εκθεστές στα Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, ακριβώς. Σοφία Χήτου, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Νίκο, και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.